Λιμενικός βρίζει και στη συνέχεια χτυπάει πισόπλατα ένα νεαρό κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης προσφύγων στη θαλάσσια περιοχή της Λέρου. Στο φουσκωτό επιβαίνουν τουλάχιστον 40 άτομα. Ο άντρας, ο οποίος προφυλακίζεται από το λιμενικό σύμφωνα με το ρεπορτάζ του περιοδικού Time που κατέγραψε το σκηνικό, είναι αυτός που κρατάει το τιμόνι της Λέμπου. Ωστόσο δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται για το διακινητή, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα κυκλώματα βάζουν στο τιμόνι πρόσφυγες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λιμενικός έχει βαθμό πλωτάρχη με πολυετή υπηρεσία στην παραμεθόριο. Άνθρωποι που τον γνωρίζουν λένε πως έχασε την ψυχραιμία του βλέποντας τον νεαρό στο τιμόνι να μην υπακούσει τις εντολές να σταματήσει, βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές των υπόλοιπων προσφύγων. Ο άνδρας αυτός έσκησε τη φουσκωτή λέμω βάζοντας σε κίνδυνο γυναικόπαιδα. Ήταν και ο πρώτος που μπήκε στο σκάφος του λιμενικού για να σωθεί. Το βίντεο προβλήθηκε από το περιοδικό Time το Σεπτέμβριο του 2015, αλλά στη χώρα μας έγινε γνωστό τα τελευταία 24 ώρα, προκαλώντας την παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας και του Αρχηγού του Λιμενικού, που ζήτησαν την πλήρη διερεύνηση και διελεύκαση του συμβάντος. 58-59. Εντύπωση προκαλεί πως ο εν λόγω λιμενικός προχωρά στον προφυλακισμό, γνωρίζοντας πως τον καταγράφει κάμερα. Την τελευταία εβδομάδα, 399 άτομα διασώθηκαν από το λιμενικό στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα, πονοκέφαλο στην Ευρώπη, εξακολουθούν να προκαλούν οι προσφυγικές ροές από την Συρία, με την Άγγελα Μέρκελ να επισημαίνει την ανάγκη μιας κοινής λύσης. Η Ιταλική ακτοφυλακή εντόπισε ακόμη 700 μετανάστες. Ένα μωρό μόλις 10 ημερών διασώζεται μαζί με άλλους τουλάχιστον 700 μετανάστες στα ανοιχτά των Λιβικών ακτών από άνδρες της Ιταλικής ακτοφυλακής. Τους είχαν εντοπίσει νωρίτερα εξαντλημένους μέσα σε αυτό το φουσκωτό που έπλεε ακυβέρνητο. Όλοι τους μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Σικελία. Την ίδια ώρα, η Γερμανίδα καγκελάριος ξεκαθαρίζει πως όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης θα πρέπει να συνεισφέρουν στην κατανομή των προσφύγων. Zu dem gesamten Thema leisten muss. Was ich nach wie vor finde, was nicht geht, ist, dass einige Länder sagen, Muslime wollen wir generell in unserem Land nicht haben, egal ob das aus humanitären Gründen notwendig ist oder nicht. Δεν γίνεται να μαζεύουμε όλους τους πρόσφυγες στα ελληνικά νησιά, δηλώνει ο Αυστριακός καγκελάριος. Μακροπρόθεσμα δεν γίνεται να συλλέγουμε σε ελληνικά νησιά όλους εκείνους που προτίθενται σε φυγή. Δεν μπορούμε να κατασκευάζουμε ένα φρούριο Ευρώπη και να παραβλέπουμε το τι συμβαίνει στα σύνορά μας, για το οποίο φέρουμε και εμείς ευθύνη. Ο διάλογος με την Τουρκία για το προσφυγικό θα πρέπει να συνεχιστεί, τονίζει Μέρκελ. Wir haben es mit verschiedenen Entwicklungen in der Türkei zu tun und ich glaube, es war richtig und wichtig und wird auch mit Recht von der türkischen Führung erwartet, dass wir den Putsch verurteilt haben. Stellen Sie einmal vor, wir sind hier im... Und dann gibt es auf der anderen Seite Dinge, die sprechen wir an, die kritisieren wir. Ich persönlich glaube nicht, dass die Türkei, jedenfalls selbst unter optimistischen Gesichtspunkten meiner politischen Laufbahn, werde ich garantiert nicht erleben, dass die Türkei Mitglied dieser Europäischen Union wird. Ich sage Ihnen auch warum. Selbst wenn die Türkei morgen alle Voraussetzungen für die EU erfüllen würde, wäre die Europäische Union gar nicht dazu in der Lage, sie aufzunehmen.